Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί τους περισσότερους. Αυτό το θέμα είναι πώς μπορώ να υλοποιήσω. Γιατί οι περισσότεροι φίλοι δεν μπορούν να υλοποιήσουν είτε την πραγματικότητα, την κοινή, αυτή που λέμε πραγματικότητα εδώ πέρα στην Ελλάδα που ζούμε, είτε την ατομική. Όπως καταλαβαίνετε, κάτι δεν κάνουμε καλά. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να έχουμε οραματιστεί, δεν είναι μόνο ότι πρέπει να είμαστε μέσα μας ευσυγκίνητοι, δεν είναι ότι πρέπει να προσεύχεστε, έτσι. Αλλά λέμε συνεχώς ότι πρέπει να πράτετε πάνω σε αυτό το πράγμα το οποίο είτε προσεύχεστε, είτε θέλετε, είτε οτιδήποτε σας αρέσει. Για να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα, πρέπει πρώτα εσείς μέσα σας να έχετε, φίλοι μου, πιάσει τη συγκεκριμένη δόνηση, ανεξαρτήτως το τι συμβαίνει απ' έξω. Περισσότεροι φίλοι νομίζουν ότι η πραγματικότητα, το σύμπαν, τους υποστηρίζει. Όμως στην πραγματικότητα γίνεται το αντίθετο. Εσείς υποστηρίζετε την πραγματικότητα. Μόλις καταλάβετε αυτό το πράγμα, θα εννοήσετε τη σημαντικότητα που έχει το κέντρο βαρύτητας μέσα σας. Γιατί αυτό είναι η δίνη που έλκει τα σενάρια της ζωής σας, τα λέγαμε. Γι' αυτό ο σοβαρός άνθρωπος, αυτός δηλαδή που έχει το βάρος το δικό του, αυτός που δίνει βάρος, τι κάνει, έλκει. Γιατί δημιουργεί, θα λέγαμε, μια τρύπα ή μια έλξη ή μια βαρύτητα, όπως το σύμπαν δημιουργούνται έτσι τα σύμπαντα και οι γαλαξίες. Πρέπει λοιπόν να φτιάξετε μια singularity, μια ατομικότητα, για να μπορεί γύρω από αυτή την ατομικότητά σας, τη μοναδικότητά σας, να έλξετε και να φέρετε την ύλη και να δημιουργήσετε τα πράγματα γύρω από το δικό σας στόλο. Τι γίνεται τώρα που οι άνθρωποι δεν πετυχαίνουν πολύ, για ποιο λόγο δεν το κάνουν? Γιατί σταμάτη, ενώ θέλω, κάνω, έχω τις πεποιθήσεις που χρειάζονται, δεν τα καταφέρνω? Γιατί συνήθως, φίλοι μου, πρέπει να καθαρίσετε από τις πεποιθήσεις που δεν σας αφήνουν να είστε πραγματικά ο εαυτός σας. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ακόμα και 99,9999 πράγματα, φορές, συχνότητα, να είστε αυτό που σας αντιπροσωπεύει και σας περισσεύει πάντοτε αυτό το ένα κομμάτι που δεν αποδέχεστε στην πραγματικότητά σας ότι πρέπει να υπάρχει, οτιδήποτε σενάριο, ότι δεν θα έπρεπε να γίνει, ότι είναι ανάξιο, είναι σαν να αφήνετε ένα σωματίδιο της ύλης μέσα στο δικό σας μηχανισμό να δουλεύει ανεξέλεγκτα ή ότι να μην χωράει. Και αυτό είναι ικανό να σας δημιουργήσει όλο το πρόβλημα για να μπορείτε να υλοποιήσετε την πραγματικότητα που θέλετε. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταλάβετε ότι αν εσείς δεν είστε συνειδητοί σε αυτές τις πεποιθήσεις που σας λένε ότι εντάξει, αυτό δεν με αντιπροσωπεύει, αλλά εγώ πρέπει να το κάνω. Αυτό δεν με αντιπροσωπεύει, αλλά δεν πειράζει, μόνο στα μάτια είναι το 3%, το 5%. Να ξέρετε ότι συχνότητες δεν πάει έτσι, φίλοι μου. Πάντα είστε 100% στη δόνηση αυτού που κάνετε. Το μυαλό μας παρασύρεται καμιά φορά και λέει με 30% εκεί, με 30-40, 50-50, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ταχύτητα των συχνοτήτων που αλλάζεται. Άρα, να καταλάβετε ότι η κρυστάλλωση έρχεται ακριβώς από τη σταθερότητα των συχνοτήτων. Και αν εσείς, έστω και για λίγο, αλλάζετε συχνότητα, την καταστρέφετε μόνοι σας. Άρα, μπορεί να συμβαίνει να κάνετε διαλογισμούς, να κάνετε προσευχές, να κάνετε ασκήσεις, αλλά αν δεν είστε συνειδητοί και κοιμάστε ή έχετε αποδεχτεί ή έχετε μερικές συγκεκριμένες πεπιθήσεις που δεν σας αφήνουν να είστε ολικά ο εαυτός σας, ολοκληρωμένο ο εαυτός σας, η πραγματική δόνησή σας, είναι φυσικό ότι θα αφήσετε το μηχανισμό να λειτουργήσει. Γιατί ένα κομμάτι μέσα σας θα κάνει ό,τι θέλει. Με ποια ιδιότητα? Με την ιδιότητα που εσείς του δίνετε να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί λέτε δεν χωράς, δεν αξίζεις, δεν θα πρέπει να υπάρχεις, δεν είναι εδώ. Οπότε δεν το σωματοποιείτε, να το κάνετε σώμα σας δηλαδή, να δουλεύει για εσάς. Οπότε να είναι εξέλεγκτο. Άρα, όπως ο καρκίνος, είναι μικρά κύτταρα που στην αρχή ξεκινάνε
και δεν δουλεύουν μαζί με το σύνολο και αποκόβονται και δημιουργούν το καρκίνο μα, γιατί τρέχονται μόνα τους, λειτουργούν μόνα τους, έτσι ακριβώς είναι και τα σωματίδια στην ύλη. Αν τα σωματίδια στην ύλη δεν καταλάβουν ότι σας αγαπάνε και σας υπακούουν και ότι εσείς υποστηρίζετε την πραγματικότητα, κάθε φορά το μυαλό σας θα πηγαίνει, λόγω των πεπιθήσεων που έχετε, ότι πρέπει να φτιάξετε μια πραγματικότητα για να σας υποστηρίξει. Ενώ αυτό δεν υπάρχει. Εσείς υποστηρίζετε την πραγματικότητα. Καμία άλλη πραγματικότητα, καμία άλλη πραγματικότητα δεν είναι ικανή να σας υποστηρίξει για να φτάσετε στο στόχο σας. Αυτό είναι το η πλάνη του κατώτερου νου. Άρα πρέπει να συλλάβετε ότι εσείς υποστηρίζετε την κάθε πραγματικότητα και μην περιμένετε από άλλη πραγματικότητα να γίνει για να κάνετε αυτά τα πράγματα τα οποία θέλετε εσείς. Δώστε βάση λοιπόν στα αυτά τα πράγματα που σας ενθουσιάζουν και δώστε βάση ότι πρέπει να σας ενθουσιάζει σε εισαγωγικά για αυτό που θέλει να μάθει, να βρίσκει τα πράγματα που δεν τον ενθουσιάζουν ή που δεν τον αφήνουν να λειτουργεί πάνω στο μέγιστο ενθουσιασμό του. Αυτό πρέπει να ανήκει στον ενθουσιασμό σας μέσα. Για να μπορείτε να λέτε ότι μου αρέσει η αυτογνωσία, πρέπει να θέλετε να μάθετε τα στραβά σας. Για να μπορείτε να λέτε ότι μου αρέσει η καθαριότητα, πρέπει να μάθετε τη βρωμιά μέσα σας, σε εισαγωγικά. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, με αυτές τις πληροφορίες, τις μικρές, τελείωσε και αυτό το βίντεο παφωδών, έτσι, για να περάσει ευχάριστα η ώρα της οδήγησης. Και μην ανησυχείτε, τα έχω 400 και τα 439 είναι εδώ και τα άλλα είναι στην οδήγηση. Λοιπόν, ειρήνη σε όλους.